Απόψε, 100 Ελληνίδες και Έλληνες έρχονται αντιμέτωποι με τα μικρότερα και μεγαλύτερα ερωτήματα του έθνους. Πόσοι έχουν ένα συγγενή που κάνει like σε όλα τους τα post στο Facebook, τι προτιμούν, σεξ με κλειστά ή ανοιχτά φώτα, μία νύχτα στην άγρια ζούγκλα ή σε ένα στοιχειωμένο σπίτι. Αυτά και άλλα πολλά έρχονται αμέσως τώρα. Οι 100 είναι εδώ και έφτασε η ώρα να τα πούμε. Γεια σας, είμαι ο Λάμπρος Λυσβής και αυτό είναι το show των 100! Το show που θέτει τα μικρά και μεγάλα ερωτήματα της ζωής μας. Ερωτήματα όπως πόσοι από τους 100 διαβάζουν τις οδηγίες χρήσης από συσκευές που έχουν αγοράσει και πόσοι τις πετάνε κατευθείαν στα σκουπίδια και μετά εμείς τις ψάχνουμε. Μπαμπά, Απέναντί μου έχω τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους έτοιμους για να ανταγωνιστούν για το ποιος γνωρίζει τους Έλληνες καλύτερα. Έχουμε θεατρικό συγγραφέα, σεναριογράφος και ηθοποιός, είναι ο Τόλης Παπαδημητρίου! Ναι! Η συγκεκριμένη κυρία φυσικά δεν χρειάζεται συστάσεις και εισαγωγές, είναι η Μπέση Αργυράκη! Ο καπετάνιος μας επίσης δεν χρειάζεται συστάσεις και εισαγωγές και μεταξύ μας έχουμε κάνει τόσα επεισόδια που δεν έχω και κάτι άλλο να πω για αυτόν, είναι ο Μιχάλης Μαθιουδάκης! Γεια σας! Καλώς ήρθατε στους 100. Πώς είσαστε? Μια χαρά. Μπράβο ρε Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπέση, Τόλη. Μια χαρά. Πολύ χαρούμενοι. Να σας πω ότι σε αυτό εδώ πέρα το show που κάνουμε δεν έχετε καμία σημασία εσείς. Ή μάλλον έχετε πολύ μικρή σημασία, γιατί σημασία έχουν οι 100. Γεια σας 100. Πανέμορφοι, πανέξυπνοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας άνθρωποι. Ένα ενδεικτικό έτσι δείγμα της Ελλάδας που έχει έρθει εδώ για να μας δείξει τι σκεφτόμαστε και νιώθουμε τον τελευταίο καιρό και όχι μόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας ενότητα, η οποία είναι το πόσο της 100. Λοιπόν, σε αυτή την ενότητα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στους 100 που απαντιούνται με ναι ή όχι. Στόχος σας είναι να μαντέψετε τι ποσοστό των 100 θα απαντήσει ναι. Όποιος πέσει πιο κοντά παίρνει τον βαθμό, αν το πετύχετε ακριβώς, παίρνετε 2 βαθμούς. 100 μπορείτε να παραμείνετε ανώνυμοι και να μιλήσετε μόνο άμα εσείς το θέλετε. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση λοιπόν. Πόσοι από τους 100 διαβάζουν τις οδηγίες χρήσης από συσκευές που έχουν αγοράσει? Αυτό που είπα και στην εισαγωγή. Για να δούμε τι πιστεύετε. 100, παρακαλώ απαντήστε. Έχω γράψει. Έγραψα. Κλειδώστε. Εκτιμήσεις. Χαμηλά ποσοστά από Μπέση και Τόλη. Μιχάλη, ξεκινά από σένα που έχεις βάλει ένα 71% γενναίο ότι διαβάζει τις οδηγίες χρήσης, έτσι. Ναι. Πιστεύω στο μέσο Έλληνα ότι διαβάζει τις οδηγίες, δεν καταλαβαίνει τίποτα, αλλά τις διαβάζει και λέει Μπράβο. Βάζεις στο ρεύμα. Αυτή είναι μια γλώσσα οδηγιών. Αλλά είναι τα αραβικά που είναι στο τέλος. Οπότε πιστεύεις ότι διαβάζει, αλλά τις πετάει μετά. Ναι, είναι από τη συσκευή που έχει πάρει. Ναι. Τις διαβάζει και τις πετάει. Mm-hmm. Και τέλος. Ναι. Άρα, αλλά αυτή είναι η διαφορά μας, είναι ότι πιστεύεις ότι τις διαβάζει. Ναι, και εγώ είμαι τέτοιος. Μετά τις πετάει. Όμως και το διάβασμα, δηλαδή αυτό το έτσι είναι μέχρι να το πετάξει. Ναι. Το διαβάζει. Εγώ, πούμε, δηλαδή... Όχι, εννοεί ότι διαβάζει. Ότι διαβάζει κανονικά. Εγώ, ας πούμε, βλέπω τις πόσες γλώσσες είναι, κοιτάζω στα πολωνικά πώς γράφεται. Σίγουρα. Που η ελληνική είναι πάντα προς το τέλος. Καμιά φορά δεν υπάρχει καν η ελληνική στις οδηγίες. Ναι. Ύστερα πολλές φορές είναι γραμμένο με τόσο πολύ μικρά γράμματα που προσπαθείς να το διαβάσεις, δεν το καταφέρνεις και λες αυτό καλό και το πετάς. Αυτές είναι οι οδηγίες για φάρμακα. Ναι. Και για καλλιτικά και για οτιδήποτε. Είναι τόσο μικρά, πραγματικά σου τη δίνει δηλαδή. Τι το φακό παίρνεις, τι πας κατά προφόρτ. Α, κάνεις τέτοια Μπέση, ε. Ναι. Τι παίρνεις ξέρεις, το φακό. Τι άλλο κάνω. Το φωτογραφίζω με το κινητό μου τελικά. Και κάνεις zoom, έτσι. Και μετά κάνω zoom για να το διαβάσω. Είναι πράγμα αυτό. Πολύ, είναι και μία λύση όμως. Αυτό είναι μία... Την καταθέτω. Λοιπόν, έχουμε ένα σοβαρό παράπονο. Το λογικό εργαστήριο, δε. Να την κατοχυρώσεις αυτό. Μιλάμε, την βάζω κάτω από μικροσκόπιο, κάνω έτσι. Για μια τοστιέρα, δεν ξέρετε τι έχω κάνει εγώ. Σας έβγαλα από το θέμα, σας ζητώ. Όχι, δεν μας έχεις βγάλει. Μας έβαλες πολύ καλύτερα μέσα στο θέμα. Μπράβο, πολύ με το 28% λοιπόν, εσύ πιστεύεις ότι ένα 28% τη διαβάζει. Οι υπόλοιποι. Και εγώ εκεί είμαι. Και εσύ στο 32. Πιστεύω παιδί. Στον Έλληνα που είναι ότι τον ενοχλεί και το χαρτί λίγο αυτό. Ότι έλα τώρα.
Ναι. Εντελώς. Ο Έλληνας έχει και λίγο αυτό το άσε που θα μου πεις. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Πώς θα απορρίψω. Απορρεί γιατί υπάρχει εκεί αυτό το χαρτί, ας πούμε. Θέλει να το φτιάξει. Ναι. Το βλέπει ότι υπάρχει, σου λέει το έχω και αυτό αν χρειαστεί, το καταχωνιάζει κάπου, μετά μαζεύονται τα χαρτιά και τα πετάει όλα μαζί. Σωστό. Το ειδικό σιρτάρι οδηγιών, έτσι. Και τα έχω σε σακούλα μέσα. Σε σιρτάρι. Τη Ziploc, τη σωστή. Και αυτή που θα με παντρευτεί θα τη δώσω. Πρίκα. Είναι η καρδιά. Έχει μεγάλη πρίκα με αυτό. Έχει ό,τι θέλει από κατάψυξη. Δύο air condition, ένα απειγραντήρα, ένα φούρνο, μια ηλεκτρική σκούπα, ένα λάπτοπ. Και τι μπαταρίε μέσα και τα κέρματα τα περίεργα. Και το έξτρα τηλεκοντρόλ του δεύτερου air condition. Πάμε να δούμε όμως τι έχουν απαντήσει οι 100 σε αυτό το ερώτημα. 69% Μιχάλης Μαθιουδάκης ξεκινάει πάρα πολύ δυναμικά και παίρνει τον πρώτο βαθμό. Την πρώτη ερώτηση, όπως είναι παράδοση η άλλη στους 100, ο καπετάνιος παίρνει τον πρώτο βαθμό και σταματάει κάπου εκεί. Σε αυτές τις φλέβες κυλάει η Ελλάδα. Σε αυτές τις φλέβες, στην πρώτη ερώτηση, όχι σε άλλες. Εμείς είχαμε μια σύμπνοια, αλλά δεν πέτυχε. Σοκαριστήκατε λίγο, φαντάζομαι, με το ότι τόσος κόσμος τη διαβάζει. Εγώ δεν το πιστεύω ότι διαβάζει τόσος κόσμος. Τη διαβάζει και από εγώ χαίρομαι που τη διαβάζει. Εξαρτάται, γιατί πλέον υπάρχουν και κάποιες οδηγίες χρήσης που έχουν να κάνουν με συναρμολόγηση. Ίσως δεν το σκεφτήκατε. Αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Πόσοι από τους 100 έχουν κορδονάκι που κρατάει τα γυαλιά σαν κολιέ? Εκπληκτική ερώτηση, 100. Αχ, Παναγία μου. Να, κάποιος που έχει. Μήπως λέω πολύ. Έλα, που κρύβεις όλη την ώρα, έτσι, ή θα σε κλέψουμε. Αν είναι δυνατόν τώρα. Α, μπέσαι, ναι, θα κλέψω. Από αυτούς είσαι 100. Βλάκα κάνω. Κλειδώστε. Για να δούμε τι έγινε σε αυτή την ερώτηση. Πάμε, ξεκινάμε, Μιχάλη, 8%. Ναι. Ναι. Πιστεύω, τι να πω. Τι. Τι να πω. Είναι 100, 8 έχουν πρεσβειοποία. 20 έχουν και 8 δεν έχουν αξιοπρέπεια. Αυτό, μπράβο. Και βάζω αυτό το κορδονάκι τώρα. Άρα, 8 άνθρωποι χωρίς αξιοπρέπεια που κρεμάνε με κορδονάκι. Βάζεις το κορδονάκι, στέκονται εκεί τα γυαλιά για να συγκρατούν τα δάκρυά σου. Πόσοι έχουν και το διπλό που κρεμάνε δύο. Είναι πολύ αφηρημένοι και κάθε φορά τα χάνουν, οπότε κάπου πρέπει να έχουν μπροστά. Τα βάζουν μία, δύο, τρεις φορές, μετά τα ξεχνάνε, ξαπλώνουν βρούμητα και τα σπάνε και δεν το ξαναχάνουν. Αυτοί από το χωριό, όχι εσύ. Σε εμποδίζει, ρε παιδί. Ξαπλώνουν μπρούμητα και σπάνε γυαλιά. Και για μόδα δεν υπάρχει πια. Για μόδα δεν υπάρχει ποτέ. Υπήρχε ποτέ, νομίζω. Έχασα τα λόγια μου για μόδα. Υπάρχει το γυαλί ηλίου που το φοράνε με κάτι, μην το χάνουνε. Άρα για μόδα έχεις βάλει το 42%. Όχι, δεν ξέρω τι με έπιασε. Δεν ξέρω τι με έπιασε και έβαλα. Στο Baywatch είδα τελευταία. Το Baywatch, μπράβο. Εδώ τα γυαλιά, ας πούμε. Ναι, παίζει. Εγώ έχει τύχει να το αγοράσω γιατί βρήκα καλό κορδονάκι, επειδή πουλάνε. Και πρέπει και αυτά, άμα είναι πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει εμάς των γυναικών, λέμε ας το βάλουμε ασορτή με το φουστάνι μας, μόδα. Τέτοια μόδα. Μόδα. Όπου το φοράω, μετά ξεχνάω ότι το έχω βάλει πάνω μου και θέλω να φύγω από το σπίτι και λέω, ρε γαμώτο, πού είναι τα γυαλιά είναι μου τα γυαλιά. Και είναι εδώ τα γυαλιά μου. Και άμα είναι και λίγο παρακάτω και είναι εδώ από κάτω, σίγουρα δεν το βλέπω, καταλάβατε. Έχει μια φυσική σκιά εκεί. Εκεί χάνονται πράγματα. Είναι... μπορείτε να βρείτε και τις οδηγίες χρήσης. Λοιπόν, θέλετε να μάθουμε πόσοι το έχουν κάνει αυτό και το κάνουν. Για να δούμε. 21%! Ναι! Βαθμός σε ένα πάρα πολύ κοντά μπες. 18% είπες, 21% ήταν η απάντηση, άρα πήρες το βαθμό. Μπράβο, μπες. Πώς νιώθεις? Σε άγχωσα. Με άγχος τώρα. Μπήκε πολύ δυναμικά. Πάρα πολύ. Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Πόσοι από τους 100 έχουν συγγενή που κάνει like σε όλα τους τα post στο Facebook ή σε κάποια εφαρμογή, τέλος πάντων? 100. Του δώσα και κατάλαβε τώρα. Κλειδώστε. Όλοι έχετε πολύ ψηλά ποστά, αλλά ο Μιχάλης το τερμάτισε, πήγε στο 100%. Ζω στα άκρα. Ναι, το καταλάβαμε. Λοιπόν. Οι συγγενείς κάνουν like. Για μπες, ναι. Έστω και έναν συγγενή. Έστω και ένα συγγενής που είναι αυτός μακρινός, κοντινός, έρχεται και κάνει συνεχώς. Αυτά τα είναι εκεί πάντα να υποστηρίζει. Άμα είναι έστω και ένας, σίγουρα μα είναι έστω και ένας. Εγώ κατάλαβα ότι κάνουν όλοι συγγενείς like. Ότι όλο το σόι μπαίνει και λέει πάμε να υποστηρίξουμε πεσάρα. Πάντως και εγώ δεν είμαι μακριά. Καλά είσαι. Μιχάλη, έχεις πάει 100%. Η αλήθεια είναι ότι και σε ορφανοτροφείο να έχεις μεγαλώσει, μόλις κάνεις post στο Facebook, θα βγει ένας θείος που λέει «Αγόρι μου, πολύ σε καμαρώνω, πατήσει και like και θα γράψει και κάτω. Είπε η μάνα σου να σταματήσει». Μπέση,
Έχεις κάποιο τέτοιο συγγενή που κάνει like σε ό,τι ανεβάζεις? Ή είσαι αυτός ο συγγενής? Όχι, έχω κάποιους συγγενείς που κάνουν like, αλλά πιο πολύ κάνουν οι φίλοι. Τόλι, 90%. Ναι, 9 στους 10 έχουν ένα τέτοιο συγγενή. Ναι, ναι, εγώ έχω ένα τέτοιο συγγενή. Ή φίλο, νομίζω είναι μια φίλη της μαμάς μου, την οποία δεν γνωρίζω εγώ προσωπικά. Ναι. Αλλά μου στέλνει πάντα μηνύματα ότι αυτό πες για στη μάνα σου, αυτό, like, ναι. Μηνύματα, συνέχεια. Σε όλα. Σε όλα. Πρέπει πάμε, να συγκεντρώνομαι στην ερώτηση καλύτερα, γιατί αν το θυμόμουν ότι είπατε έστω και ένα συγγενής, θα βάζα κι εγώ 100. Σ' αρέσει να σου κάνουν like οι, αυτοί οι φίλοι, οι συγγενείς? Βασικά, όταν βάζω ένα post, κάθε τόσο και λιγάκι κοιτάζω πόσο πήγαν τα like, ανεβήκαν τα like. Ναι. Έχω το νου μου και νομίζω ότι όλοι το έχουν αυτό. Φυσικά. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ με τα like. Και με τα views. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ με τα views, εγώ δεν χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπαν οι 100. 77% Μπέση Αργυράκη! Δύο βαθμούς, σερί! Μπράβο, Μπέση! Για άλλη μια φορά παίρνεις το βαθμό. Είσαι αυτή η μαθήτρια που λέει αχ, έχω κάνει λάθος, αλλά τελικά είναι... Ωχ, Μπέση, έχεις ξεφύγει. Τι είναι αυτό? Είναι μια νέα καρδιά. Είναι καρδιά των Ινδών, εδώ. Σε ποιον το κάνεις την καρδιά, ειλικρινά? Στον κόσμο που την παρακολουθείς, τους φαν της από την Ιαπωνία. Το σύγχυκο, το σύγχυκο. Θέλω να μιλήσω με κάποιον από τους 100, εντάξει. Όποιος θέλει να μου μιλήσει για το θέμα συγγενής και like, πάμε χέρια. Τέτη! Έλα ρε Τέτη, πού είσαι? Ωραία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στην Πέση της αρέσει να τη λούζουνε με like και views, εσένα? Υπάρχει κάτι στο οποίο θυμάσαι, δηλαδή ένα τελευταίο σου post που γράψανε σχόλιο από κάτω? Το πιο κλασικό είναι αυτό. Το κορίτσι μας, κυρίως σε post της μητέρας μου, και δεν τις ξέρω αυτές τις θείες. Okay. Κρυφή fans αυτή. Δεν ξέρω καν τι γίνεται με αυτούς. Ούτε θέλω να τους κάνω blog. Πάω, okay. Απαντάω με το ίδιο μοτίβο. Απαντάω όπως με απαντάνε. Α, απαντάς όμως. Για τα τυπικά, ναι. Για τα τυπικά. Να μην χαλάω τα κορίτσια. Να είστε καλά, μας. Κυρία Σούλα, ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τέτη. Να είσαι καλά. Εντάξει, η καρδούλα σε αυτά τα like, σε αυτά τα σχόλιο like είναι το καλύτερο. Ναι, ναι. Με την καρδούλα είναι να σε πρόσεξα και δεν είναι απλά το έτσι. Όχι, ότι... καρδούλα είναι καρδούλα. Σ' αγαπάω, μωρέ. Και το νοιάζομαι είναι, ναι. Η διαφορά αυτή που λέει... Μοιάζομαι. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει ένα που σου τσιμπάει το μαγουλάκι, κάποιο... Που σου χτυπάει την πλάτη, έλα μου. Ναι, πάτα, δεν έχει βγει, νομίζω, ακόμα. Ο γύρος αυτός τελείωσε και περνάμε στον επόμενο, ο οποίος είναι το «Ένα είναι το θέμα». Ένα είναι το θέμα και το θέμα μας για σήμερα είναι το PIN, ή αλλιώς οι κωδικοί στις κάρτες μας. Κοιτάξτε τι γίνεται, κάναμε κάποιες ερωτήσεις 100, τις μετατρέψαμε σε δεδομένα, αφαιρέσαμε ένα κομμάτι από το δεδομένο και τώρα εσείς πατώντας τα buzzer θα πρέπει να βρείτε το κομμάτι που λείπει για να βγάλει το δεδομένο νόημα. Εντάξει, σας διαβάζω το πρώτο δεδομένο και το θέμα μας, θυμίζω, είναι οι κωδικοί στις κάρτες, τα PIN. Το 81% χέρια στα buzzer, όταν βάζει το PIN του σε ATM, θέλει... Ναι, Τόλι! Λεφτά. Λεφτά. Μπράβο. Μια ξεκάθαρη απάντηση. Κάτι safe. Κάτι safe. Εμένα δεν το δέχομαι. Το άλλο 19 απλά θέλει να ελέγξει το υπόλοιπο, ας πούμε. Ναι. 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 Δεν είναι αυτή η απάντηση που ψάχνουμε, αν και βγάζει απόλυτο νόημα. Okay. Πάμε χέρια στα μπάζερ. Κάτι άλλο. Το 81%. Θέλει να μην έρθει κάποιος άγνωστος να του πει «Α, θέλετε να σας βοηθήσω». Όχι, Μιχάλη, γιατί άμα σου τύχει αυτό είναι περίεργο. Δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Χέρια στα μπάζερ. Ναι, Μπέση. Θέλει να δει αν του μπήκε η σύνταξη. Αν του μπήκε η σύνταξη. Το 81% το ποσό, από αυτούς τους συνταξιούχους εδώ. Α, ναι, δεν είναι συνταξιούχοι. Αυτή είναι νέα παιδιά. Όχι, έχουμε και κάποιους που ίσως είναι. Μία καλή απάντηση. Δεν είναι αυτή που ψάχνουμε. Ο μισθός τους. Πάμε μία άλλη απάντηση. Σε ATM, ναι. Θέλει να μην τον πλησιάζει κανείς από πίσω. Ναι, Τόλι! Αυτό είναι. Θέλει ο πίσω να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά. Επιτέλους. Οι άνθρωποι που αγχώνονται όταν ο άλλος έρχεται κοντά σου όταν βάζει το πίν. Εμένα αυτό ισχύει στη ζωή γενικότερα. Δηλαδή, ο πίσω μου θέλω να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά. Ναι, ωραίο, εννοείται. Ωραίο. Ωραίο. Ναι. Καμιά φορά μπορείς απλά να λες και πλήκτρα. Πώς τα βάζει ο άλλος? 3, 5. Έβαλε 3, έβαλε 5. Αυτό θα ήταν άρρωστο. Άρρωστο.
Πάμε να μιλήσουμε με κάποιον που έχει ίσως αυτό το άγχος ή είναι ο τύπος που δεν ξέρω. Μπορεί και κάποιος να το κάνει και να γουστάρει. Για να δούμε κάποιος στους 100 που θέλει να μας μιλήσει. Χέρια. Γιώργο, γεια σου ρε Γιώργο. Γεια σου που χαιρετάς. Βασιλικά, πώς είσαι? Είμαι καλά. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Θέλω να μαντέψω ότι είσαι ο άνθρωπος που συνήθως κολλάει μπροστά σε αυτόν που βάζει το πιν. Αγχώνεσαι. Okay. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να είναι κοντά. Δηλαδή, ξέρεις, μαζί τα έχουμε. Όχι. Ο Παπα Τσαμπουκά, ρε φίλε, τι γίνεται? That escalated quick. Ναι, μαζί τα έχουμε. Τι γίνεται εδώ πέρα? Υπάρχει λόγος να είναι κοντά? Όχι. Όχι. Δεν είναι. Αγριεμένο, ο φίλος. Ξέρεις τι, Γιώργο, πες μας ποια ATM χρησιμοποιείς να μην σε πετύχουμε. Πραγματικά. Ποια είναι η ιδανική απόσταση για σένα? Τουλάχιστον 2 μέτρα. Τουλάχιστον 2 μέτρα. Άρα, εκεί πρέπει να είσαι. Οκ, παιδιά. Σταματάω λίγο τη συζήτηση γιατί έχει αρχίσει και εκτρέπεται. Έχει νεύρα όντως. Λοιπόν, παιδιά, στα 2 μέτρα τέλος. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να δούμε έτσι και κάποιους ταλέπορους σε αυτήν την κατάσταση, εκτός από έναν. Παρατηρήστε. Μαγικές στιγμές κωμωδίας της δεκαετίας του 80, ναι. Benny Hill πρέπει να είναι. Αυτό πρέπει να είναι Benny Hill, ναι. Εξαιρετικό. Έχει την αισθητική. Δεύτερο δεδομένο, χέρια στα μπάζερ. Θυμίζω ότι η κατηγορία μας είναι ακόμα η προσωπική κωδική τα πιν, έτσι. Πάμε να συμπληρώσουμε τη φράση. Τα πιν και ψύχρεμη. Oh my God. Πήγαμε πριν από το 80. Πήγαμε από Benny Hill και πήγαμε πιο πίσω. Σας φάνηκε παλιό το βίντεο, πού να ακούσετε μαθιουδάκι. Προσοχή, μαθιουδοπαίδιο. Λοιπόν, χέρια στα μπάζερ. Το 21% βάζει για πιν... Ναι, Τόλι! Την ημερομηνία γέννησής του. Την ημερομηνία γέννησής του. Τη χρονολογία. Τη χρονολογία γέννησής του. Ξέρεις τι, θα το δώσω τώρα. Θα το δώσω. Βαθμό σε σένα, Τόλι. Βάζει μια σημαντική ημερομηνία ή χρονολογία για εκείνον. Μπορεί να είναι. Του παιδιού του, μπορεί να είναι. Του παιδιού του μπορεί να είναι. Εγώ έχω βάλει 2077. Μπράβο. Και ελπίζω να είναι η ημερομηνία θανάτου μου. Ωραίο. Και ελπίζω να το αλλάξει άμεσα. Γιατί άραγε. Εγώ βάζω ένα τετραψήφιο. Μπράβο. Που το πρωτοδώσανε στην πρώτη μου κάρτα. Το είχα μάθει. Και έκτοτε από τότε βάζω το ίδιο. Γιατί λέω, αφού το ξέρω αυτό. Ποιο είναι, 1, 2, 3, 4. Όχι, δεν είναι εύκολο. Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Θέλω να πάμε στο τρίτο δεδομένο. Πάλι. Ωραία. Ναι, Μπέση. Χέρια στα μπάζερ. Εντάξει. Και το 57% όταν περνάει το πιν του σε ένα πώς, τι γίνεται. Το πώς θυμάστε, έτσι, το μηχανάκι. Ναι, Μιχάλη. Κοιτάει αλλού. Κοιτάει αλλού. Κοιτάει αλλού. Τι εννοείς. Κοιτάει ο άλλος, κοιτάει αλλού. Α, πού θέλετε να καταλήξετε. Του κάνει τύπου μαγικό. Του κάνει Ροναλντίνιο, κοιτάει αλλού και δίνει αλλού. Δηλαδή έχω την κυρία Μπέση πίσω μου και γράφει. Τι κοιτάς. Α, έγινε. Κόπερφιλ. Όχι, παιδί μου. Βάλτε το πίν. Κάντε μας το λίγο πιο λιανά. Ναι. Πιο λιανά. Το 57. Δεν είναι αυτό προφανώς που είπε ο Μιχάλης. Ναι. Το 57%, εντάξει, όταν βάζει το πιν του σε ένα POS. Ναι, τι θέλουμε να καταλάβουμε. Ωραία. Ναι. Τι γίνεται, τι κάνει, τι έχει, τι παθαίνει, τι παθαίνει εκείνη την ώρα. Ναι, Τόλι. Αγχώνεται. Ναι, αγχώνεται. Για ποιο πράγμα. Μη το... Πάμε. Αν το μπάζερ. Έχετε φτάσει πολύ κοντά. Πάμε. Ναι. Συνεχίζουμε. Τόλι, αν θα περάσει. Αν θα περάσει. Ναι. Δηλαδή... Αν είναι το σωστό πιν. Αν είναι το σωστό πιν. Αν εγκριθεί η κάρτα. Ναι ρε Τόλι, μπράβο. Μπράβο Τόλι. Ευχαριστώ. Μπράβο. Έτσι τα γράφεις και τα σενάρια σου με την Τρίτη. Όχι. Όχι, πίσω αυτό. Όχι, θα βρω τη σωστή λέξη. Αν είναι το σωστό πιν, σωστό. Αν θα εγκριθεί, παιδιά, μεγάλο άγχος. Εννοείται, το βάζεις, λάθος πιν. Ναι. Έχεις την αίσθηση λάθος αυτή. Λάθος πιν. Ναι. Άλλη μία προσπάθεια και μπλοκάρανε τα πάντα. Έχετε μπλοκάρει κάρτα ποτέ?
Ναι, εγώ ναι. Ναι, και εγώ. Από ναι. Που ξεχνάω. Με τον έναν κωδικό που έχεις πέσει, το ξέχασες. Με τον κωδικό, κάποιες φορές το ξεχνάω και με έχει φτάσει να μου λέει «Πουκ». Βάλτε το ΠΟΥΚ. Και το ΠΟΥΚ δεν το έχω κρατήσει εγώ και πρέπει να πάρω την εκάστοτε εταιρεία, να τους παρακαλέσω να μου πούνε το ΠΟΥΚ. Σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου το ΠΟΥΚ. Να δώστε μου ένα. Κύριε Μπέστη, δεν μπορούμε να σας το δώσουμε. Δεν είναι και αυτός χιουμορίστας. ΠΟΥΚ το βάλε. Όχι, όχι, παιδιά. Παιδιά, όχι, όχι, όχι. Ξέρετε τι, σίγουρα βαθμούς χιούμορ τους έχει πάρει όλους ο Μιχάλης, αλλά δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι στους άλλους βαθμούς. Μια βαθμολογία, παρακαλώ. Μιχάλης ένας βαθμός, Μπέση δύο, Τόλης τρεις βαθμοί. Οριακά, άμα είχαμε τέταρτο παίκτη, θα ήταν πίνη βαθμολογία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Επίσης, να σας πω σε αυτό το σημείο ότι όσοι μας παρακολουθείτε και σκέφτεστε, ρε, μπορώ και εγώ να γράφω ερωτήσεις για αυτή την εκπομπάρα. Φυσικά και μπορείτε. Και θα τις γράφετε και θα μας τις στέλνετε εδώ στο λογαριασμό Instagram και εμείς θα τις απευθύνουμε στους 100 και θα γράφουμε και το account σας για να πάρετε όλη τη δόξα. Προχωράμε στην επόμενη μας ενότητα, η οποία είναι το «Πάρε θέση». Μεγάλα διλήμματα της ζωής, αυτά που διχάζουν τις παρέες. Τέτοια θα απευθύνουμε στους 100, ή το ένα ή το άλλο. Πρέπει να διαλέξετε αυτό που πιστεύετε. Μπες ηρέμησε, είναι πάρα πολύ απλό. Όλα καλά θα πάνε, μην αγχώνεσαι. Διαλέγετε ή το ένα ή το άλλο, όποιο πιστεύετε ότι θα διαλέξουν οι 100 και τι ποσοστό θα το διαλέξει. Εντάξει, ξεκινάμε με το πρώτο μας δίλημα. Τι προτιμάνε οι 100, να περάσουν μία νύχτα στην άγρια ζούγκλα ή σε ένα στοιχειωμένο σπίτι? Δύσκολο δίλημα, 100, πάρτε θέση. Κλειδώστε. Μιχάλη, 79% λοιπόν στοιχειωμένο σπίτι πιστεύεις? Ναι, γιατί όταν ήμασταν μικροί, ναι, και πιστεύω και οι άνθρωποι εδώ υπήρξαν μικροί κάποτε, είναι μια ισχυρή πιθανότητα, ναι, 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 πηγαίναμε σε παλιά εγκαταλειμμένα σπίτια για περιπέτεια. Σωστό. Και σωστό. Θέλαμε να βρούμε κάποιον νεκρό, κάποιον γέρο με καντήλι. Θέλαμε να βρούμε κάποιον νεκρό, το ακούσατε εδώ από το Μιχάλη, να πάρει άλλη μια μέρα που δεν βρήκαμε νεκρό. Και μετά είπε και για κάποιον γέρο. Ναι, δηλαδή ναι, θα ήθελες να βρεις κάποιον γέρο κάποιοι, μέσα. Κάποιοι το κάνουν και τώρα σε εκπομπές. Σε μεγάλη ηλικία. Γενικά ψάχνουν κάποιους νεκρούς ή κάποιους γέρος. Ναι. Αλλά ισχύει, πηγαίναμε και ψάχναμε. Και έχει μια γοητεία αυτό το πράγμα, ναι, παιδί μου, το horror. Γιατί είναι και λίγο υπερφυσικό και μετά. Για όσους το χάσατε, ήταν horror. Κάνει λίγο horror, δεν χωρά. Όχι. Αλλά ο κίνδυνος της ζούγκλας, αυτό ήθελα να καταλήξω και κλείνω, είναι ρεαλιστικός. Δηλαδή θα κάτσεις, θα σκάσει ο λέοντας, θα σου πάρει το κορμί και θα φύγει. Και θα σε πάει σε ένα σπίτι για να βρουν τα παιδιά κάποιο νεκρό. Σωστά. 88% άγρια ζούγκλα. Ναι, έβαλα γιατί μου αρέσει περιπέτεια εμένα. Καλά, εννοείται, πεστά, σε φαντάζομαι σε σαφάρι εσένα. Γενικά, μου αρέσουν τα ζωάκια εμένα, γι' αυτό διάλεξα τη ζούγκλα. Μικρά, μεγάλα. Έχεις πάει ποτέ έχω ζούγκλα. Έχω έναν τρόπο να τα θοπεύω και να μην με πλησιάζουν για να με φάνε. Να έχεις τα χαϊδεύω, δηλαδή, τα υγράκια, κάποιο, τα λιανταράκια. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι άμα πας με αυτό το φόρεμα σε ζούγκλα, δεν θα πάει καλά. Λες. Τραβάει πολύ αυτό. Θα γυρίσω χωρίς κάποια πράγματα επάνω μου. Έχεις πάει ποτέ ταξίδι έτσι, που λες περιπέτεια σε κάποια ζούγκλα? Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Θα ήθελα, δεν έχω πάει ακόμα. Μ' αρέσει που το απευθύνεις. Κάνω έκκληση. Καλέστε με κάπου. 62% ζούγκλα έχεις βάλει και εσύ τώρα. Από προσωπική εμπειρία δεν έχω πάει σε ζούγκλα. Ναι. Αλλά όντως μικρό και εμείς ας πούμε μπαίναμε και ψάχναμε. Όχι κάποιο νεκρό, δεν ξέρω, αλλά ότι κάτι να γίνει εκεί μέσα. Ακούγα, υπήρχαν και ιστορίες στη γειτονιά ότι ναι, στο σπίτι πάντα υπήρχε κάτι. Μεγαλώνοντας όμως, αυτό εγώ καθόλου. Δηλαδή προτιμώ να ξέρω τον κίνδυνο ότι εδώ θα έρθουν... Τα άγρια θηρία. Από το να μην ξέρω, γιατί αρχίζει η φαντασία και λειτουργεί. Σωστό. Και τελείως. Εγώ είμαι ακριβώς το αντίθετο. Επειδή στο σπίτι το στοιχειωμένο ξέρω ότι δεν έχει τίποτα. προτιμώ τη ζούγκλα, ας πούμε, να μην πάω στη ζούγκλα που ξέρω ότι έχει πράγματα. Άρα θα πάω στο σπίτι. Και στο στοιχειωμένο. Ναι. Μπορεί να πάθεις ανακοπή. Δηλαδή να σκάσει ένας φίλος σου, να έρθει μια φίλη σου. Εσύ μιλάς για γίνια. Escape room, όχι για στοιχειωμένο. Όχι, να ρίξει μια φίλη σου όλα τα μαλλιά μπροστά και να σου έρθει the ring έτσι και να μείνεις εκεί. Έτσι σκάει να σου πω η κόρη μου κάθε βράδυ στις 4 το πρωί από πάνω. Ανοίγω μάτια, εγώ κοιμάμαι και είναι από πάνω έτσι. Οπότε είμαι εντάξει.
Ξέρετε, μεγάλο θέμα όπως αποδείχθηκε αυτό το δίλημα και έχει έρθει η ώρα να δούμε και τι αποφάσισαν οι 100 γι' αυτό. Άγρια ζούγκλα 60% που σημαίνει ότι ο Τόλης παίρνει το βαθμό και πάρα πολύ κοντά. Πολύ κοντά είσαι. Μπράβο Τόλη, ο βαθμός 40% προτιμάνε στοιχειωμένο σπίτι και το καταλαβαίνω. Θέλω να βρω κάποιον να μιλήσω. Σηκώστε χέρια για να δω κάποιον που να προτιμάει ίσως το σπίτι. Άγγελε, πού είσαι ρε. Καλησπέρα. Γεια σου, Άγγελε. Άγγελε. Εγώ διάλεξα το στοιχειωμένο σπίτι, ναι. Ναι. Έβαλα τη λογική και είπα ότι το στοιχειωμένο σπίτι είναι στοιχειωμένο, αλλά είναι σπίτι. Δηλαδή έχει στοιχειωμένο ψυγείο, στοιχειωμένο καναπέ. Θα βγει η βραδιά. Ποιος θα το φέρουμε. Α, εσύ μιλάς για στοιχειωμένο Airbnb. Στοιχειωμένο. Βάση κανονικό, επιπλωμένο με όλα μέσα. Όχι εγκαταλελειμμένο σπίτι που είναι στοιχειωμένο. Και αν βγει και φάντασμα, εγώ λατρεύω και τα θρίλερ, οπότε θα το συζητήσουμε. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχει πάει όντω όμω σε στοιχειωμένο σπίτι ποτέ? Το έκανε αυτό που έλεγε ο Μιχάλης, σε εξορμήσει. Είμαι και από χωριό. Ναι. Που έχουμε πολλά τέτοια σπίτια μέσα σε κάτι λοφάκια και τέτοια εγκαταλελειμμένα. Και μάλιστα εμεί είχαμε μια ιστορία για μια καμένη κούνια, που όντω ήταν καμένη. Σε ένα στριναυλίνο σπιτιού και λέγαμε ότι εκεί πέρα έκαψε μια μαμά το παιδί της, από τις πιο ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγγελε. Πού είναι το χωριό σου, παρεπτόντως? Είναι το Πλαγιάρι, Θεσσαλονίκη. Ακούγεται okay. Στοιχειωμένο όλο. Καλά, ναι. 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 Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Το στοιχειωμένο σπίτι, Μπέση, το έγραφες τραγούδι. Δεν ακούγεται ωραίο, η ψυχή μου είναι σαν στοιχειωμένο σπίτι, κάτι. Όχι, μωρέ, αγριευτικό είναι. Ναι, αγριευτικό, δεν το είπα για καλό, ναι. Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν είναι ωραίο. Γύρνα, αλήθεια. Ενώ η σχέση μαζί σου είναι μια ζούγκλα. Άγρια. Ναι, ότι ωραία. Πάμε μια βόλτα στα άγρια θηρία και αν είναι να με φάει εμένα το ζώο, θα φάει και σένα να φύγουμε μαζί από τη ζωή. Καμία ρήμα. Να μην μείνει. Καμία ρήμα. Όχι, για αρχίσει και το πάει freestyle, μπες. Τώρα θα δεις. Και αν είναι να με φάει, να σε φάει και σένα να φύγουμε μαζί, να πάμε ένα στοιχειωμένο σπίτι. Ήταν τέλεια. Ήταν έπρεπε να έχει και ρήμα. Όχι, όχι ρε. Όχι, όχι, κανένα τραγούδι δεν έχει ομοιοκαταληξία. Έλεος. Λοιπόν, παιδιά, για να τρομάξουν οι άνθρωποι, να πούμε ότι δεν χρειάζεται να πάνε στη ζούγκλα, ούτε σε στοιχειωμένα σπίτια, αρκεί που υπάρχουν οι φίλοι και οι συγγενείς. Ακριβώς. Oh! Okay, he's ready. Open it up. That's a picture, come on. Πανέμορφα. Πάμε δεύτερο δίλημα. Ετοιμαστείτε. Θα διχάσει το συγκεκριμένο, εντάξει. Είστε ναι, έτοιμοι? Ναι, ναι. Μπράβο, Μιχάλη. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι προτιμάνει 100? Σεξ με κλειστά ή ανοιχτά φώτα. Αυτό είναι από το Instagram. Καυτό δίλημα. 100, πάρτε θέση. Ανοιγοσφήνω. Κλειδώστε, για να δούμε λίγο τι αποφασίσατε για τους 100. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω από σένα, Μπέση, 85% μπέστα. 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 Οστά. Μπέστα. Μπέζα. Και οστά. Τι έχεις γράψει εκεί? Απ' τη διασύνη μου. Ναι, ναι, ναι. Κλειστά. Κλειστά. Α, ξεκάθαρα. Λοιπόν, 85% πιστεύεις ότι προτιμάει να κάνει έρωτα με κλειστά φώτα. Ναι, εξαρτάται την ηλικία βέβαια. Φυσικά, φυσικά. Άρα το 85% που έχεις βάλει... Είναι για την ηλικία μου. Α, οκ. Έχεις πιάσει τον παλμό. Είναι αυτοί που έχουν κρεμάσει τα γυαλιά είναι εδώ πέρα και κάνουν έρωτα και πάνω, πιστά φώτα. Πούμε, δηλαδή, που μόλις... Πάμε όμως να το δούμε και λίγο. Δηλαδή, πιστεύεις, ας πούμε, ότι ποιο είναι το όριο ηλικιακά, τα 40,
τα 30, ο γάμος. Που θέλουν τα κλειστά φώτα. Ναι, που πιστεύεις. Μπορεί να το θέλουν και οι ρομαντικοί. Αυτοί που θέλουν να φαντασιώνονται κάτι το. Κάποιον άλλον. Ναι. Πολύ ρομαντικό. Πάρα πολύ ρομαντικό. Έχει απόλυτο δίκιο, το ακούω αυτό. Ή κάποιον που σου αρέσει, ας πούμε, η φωνή του, αλλά δεν σου αρέσει τόσο οπτικά. Α, σου αρέσει η φωνή του. Και θες μόνο να τον ακούς, κατάλαβες. Ναι. Ή που έχει πάρει μερικά κιλά ξαφνικά και θες να το φαντασιωθείς πως ήταν πιο παλιά, που ήταν αδύνατος. 80% κλειστά, ναι. Και εσύ το όλοι, ναι, πας προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω, λόγω αυτά όλα που λέγατε, το σώμα, τη φαντασίωση, υπάρχει, παίζει και αυτό. Εγώ προτιμώ με ανοιχτά παρόλα αυτά. Α, οκ. Okay. Προτιμώ με ανοιχτά. Ναι, ναι, μάλιστα. Ορίστε, το τόλις διαλέγει ανοιχτά. Όχι να βλέπω εμένα. Ούτε. Κλασικός, όχι να βλέπω εμένα, κλασικός, ναι. Κλασικός αδύνατος. Μιχάλη, βλέπω μια εκπληκτική λάμπα, 56%. Πιστεύεις ότι θέλει τα φώτα ανοιχτά. Ναι, αλλά αυτό ήθελα να πω. Όχι το ανοιχτό, τη φθορή, λες και είσαι στο γυροκομείο. Εννοείς το ανάμεσα. Αυτό. Τι λεπτομέρειες, ναι, είναι αυτές, υπόθηκαν να φτάσεις. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχεις πάρει ξεκάθαρη θέση. Δηλαδή λέει, φθορή, έχουμε ανοιχτά ή σβηστά, δεν έχουμε βάλει κεριά και... Ξέρω εγώ να κάνει την κρυφή φωτισμή. Αν έχει ανάψει ένα πορτατιφάκι που χτυπάει στον τοίχο το φως, μετά χτυπάει στην ντουλάπα. Έλα καλέ πορτατιφάκι. Και εσύ χτυπάει από εδώ, χτυπάει από εδώ. Και λίγο λίγο θεωρείται αναμένο. Τι όχι πορτατιφάκι. Κεράκι. Κεράκι. Τι πορτατιφάκι. Υπάρχουν πορτατιφάκι. Θα ανάψει ένα κερί στο δωμάτιο και θα βλέπει τι κερί είναι. Ό,τι σου δίνει. Είναι λαμπάδα. Λέω ότι αυτό το 56% προτιμάει από του 100 ένα light φωτάκι. Και δεν είναι το σούπερ φως του γυροκομείου. Αυτό εννοούσα. Ναι. Πάμε ότι έχεις βάλει ανοιχτά. Εσύ ως άνθρωπος, ναι, είσαι, φαντάζομαι, προς τα εκεί, προς το ένα μικρό φωτάκι. Ατμοσφαιρικό ανοιχτό φωτάκι. Έτσι. Ατμοσφαιρικό, ίσα ίσα, ρε παιδί μου, θεωρείτε να βλέπεις ανοιχτά, τι γίνεται. Να βλέπω ότι είμαι μόνος. Αυτό, μπράβο, ναι. Να συνειδητοποιεί τη μοναξιά του, θέλει. Πάλι μόνος μου είμαι. Τέλεια, το κάνω. Μπράβο μου. Όχι να ψάχνεις που είναι ο άλλος, δηλαδή. Ναι. Αν και λένε ότι οι βαθιά ερωτευμένοι μπορούν να βρουν τον άλλον και στο σκοτάδι. Υποβαθμίζεται η όραση και φτάνει στο μηδέν που είναι σκοτάδι, αναπτύσσεται η αίσθηση της αφής. Και εκεί πλέον ταξιδεύεις με την αφή. Αυτό. Η αφή αναβαθμίζεται όταν δεν βλέπεις, οπότε... Σωστά, χάνεις μία αίσθηση, ανεβαίνουν οι άλλες αισθήσεις. Αλλά αναβαθμίζονται οι άλλες. Σωστό είναι, πρέπει να κάνω με κλειστά φώτα. Αν νομίζω, ναι, ότι θα έλεγες πρέπει να κάνω σεξ με την Μπέση. Με κλειστά φώτα όμως. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όντως οι άλλες αισθήσεις αναβαθμίζονται, ναι, όταν χάνεις τη μία αίσθηση. Ναι. Ναι. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Διληματάρα για άλλη μια φορά. Να δούμε τι απαντήσαν οι 100. Κλειστά φώτα, 58%. Τόλης έχει ξεφύγει. Μαζεύει τον ένα βαθμό μετά τον άλλον. Μπράβο, Τόλη. Με τεράστια διαφορά, βέβαια. Αλλά παρόλα αυτά, ο βαθμός είναι δικός του, Τόλη. Εγώ είχα γράψει 85%. Ναι. Παραδοσιακά το 80%. Κέρδισες. Παραδοσιακά το 80% είναι μικρότερο από το 85%, οπότε... Πάμε στο τρίτο και τελευταίο δίλημα, το οποίο είναι το εξής. Τι προτιμάνε 100, σπυρί ή άφθα. 100, πάρτε θέση. Κλειδώστε. Wow! Τι έχει ζωγραφίσει, Μιχάλη. Μόνο ζωγραφίσει. Έχεις κάνει ένα σπυρί που έχει μέσα αυτά. Ή τον Κθούλου. Όχι. 76% προτιμάει σπυρί. Σπυρί. Γιατί το σπυρί, ειδικά αν έχει κάνει κεφαλάκι στην άκρη, και το πιέζεις και κάνεις ολόκληρη κατηγορία στο TikTok με βίντεο. Ναι, που τα βλέπω μόνο. Αλήθεια, βλέπεις αυτά τα βίντεο. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, ρε φίλε Κρυαράκι. Εδώ. Και εγώ τρελαίνομαι. Με νευριάζει που τρελαίνομαι. Το έχουμε. Αλλά τρελαίνομαι. Νιώθω ότι καθαρίζει κάτι, ρε παιδί. Ναι, παιδί μου, σου φεύγει ένα βάρος από πάνω. Και σε εσένα και στον άλλον. Μου έχει πει. Είναι τρομερό. Μου έχει πει ότι είναι καλύτερο από σεξ. Το να βλέπει σπυριά να σπάνε. Όχι, λέω ότι μου αντικαταστάει. Κοίταξε, οριακά το καταλαβαίνω. Αλήθεια. Η απόλαυση είναι εξίσου μεγάλη. Μοιάζει. Μοιάζει. Κάτι... Δηλαδή, άλλη φορά δεν σου ξαναλέω τίποτα. Και εγώ αυτά τα βίντεο με κλειστά τα φώτα τα βλέπω συνήθως. Καλά, φυσικά. Ναι. Είναι άκρος απολαυστικά, ενώ η άφθα από την άλλη είναι χειρότερα πράγματα που μπορεί να... Σε ανακουφίζει. Έχετε πάντως όλοι συμφωνήσει, 76%, 90% και 75% σπυρί. Η άφθα είναι μαρτύριο. Κάτι απέσιο. Έπρεπε να βάλω 100% κανονικά. Το μετάνιωσα. Μπορώ να αλλάξω. Δεν υπάρχει και κανένα βίντεο στο TikTok με άφθες.
Όχι, γιατί απλά τη δείχνει και θα γράφει πάνω υπομονή. Υπομονή, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, έχει έρθει η ώρα να δούμε και τι απαντήσαν οι 100. 69% ο Σπυρί, που σημαίνει ότι ο βαθμός πηγαίνει άλλη μια φορά στον Τόλι. Ρε Τόλι, συγχαρητήρια. Μπράβο ρε Τόλι, μπράβο. Πραγματικά, δεν το περίμενα καθόλου. Δεν το καθόλου, ειλικρινά. Ρε παιδί μου, αρέσει σε τόσο κόσμο η άφθα, δηλαδή θα τρελαθώ. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα με προβλημάτισε το 31%. Αυτό έχει μια μαζοχιστική διάθεση. Ναι, δηλαδή... Το να τους αρέσει η άφθα και να μην τους αρέσει ένα Σπυρί, που βάζεις κάτι εκεί πέρα και... Υπάρχει και το άλλο, παιδιά, το Σπυρί φαίνεται. Ναι. Υπάρχουν και αυτά. Ότι η άφθα σου λέει πονάω, δεν φαίνεται μια έχω χαρά. Έχω εσωτερικεύσει. Αυτό. Ναι. Σας παρακαλώ πολύ. Μάλιστα, κύριε Μπέκα. Ρωτήστε δύο να μας πούνε γιατί δύο που διάλεξαν άφθα. Μάλιστα, να μας πούνε και να μας εξηγήσουν. Γιατί όχι, εννοείται. Γιατί διάλεξαν άφθα. Για πάμε να ρωτήσουμε. Σηκώστε χέρι για άφθα, όσοι είπατε άφθα. Στεφανία! Γεια σου, Στεφανία, τι γίνεται. Καλά, εσείς. Καλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την κυρία Αργυράκη, η οποία ήθελε, Σόνι και Ντέ, να μιλήσει με κάποιον ανώμαλο. Καλά τα λέμε. Με τίποτα. Με τίποτα, συγγνώμη, με κάποιον που διάλεξε αυτά. Που έχει την αφθάδια να διάλεξε. Αφθάδια, με κάποιο αφθάδιο. Κόλλησε, Μιχάλη. Αφθάδια. Κόλλησε, Μιχάλη. Μιχάλη, το είδε. Κανένα λίγο χρόνο. Απλώς καταλαβαίνω. Απλώς αντέγραψα. Αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο δεν το πιστεύετε. Ναι. Να το τεκμηριώσετε, προτιμώ, για ο ένας λόγος είναι το οπτικό. Ωραία. Στόπα. Ναι, το είπες το όλοι. Το είπα. Και ο άλλος είναι γιατί κάπως σε τσούζει πολλές φορές απ' έξω από ό,τι περισσότερο από μέσα. Επομένως είναι πιο ελεγχόμενο και τα προλαβαίνεις νωρίτερα. Την άφθρα την καταλαβαίνει σχεδόν αμέσως όταν βγαίνει. Αχα. Και πώς την αντιμετωπίζεις. Η άφθρα τσούζει συνέχεια. Λοιπόν, με το ιωδιάκι. Ναι. Σόδα, επαλήψεις. Αλάτι. Ναι. Αυτή έχει όλα αυτά τα όμορφα. Μιλάμε, έχει μαζέψει 7 υλικά εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, εντάξει. Αν βάλεις αλεύρι θα φουσκώσει, το ξέρεις. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Λίγη μαγιά για να γίνει Σπυρί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, γεια. Γεια. Βρήκαμε μία λοιπόν, Μπέση, και προχωράμε στην επόμενη μας ενότητα, η οποία είναι το Κάρφωσέτο. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Πρέπει να κάνετε ο καθένας και κάθε μία ερώτηση σε 100 με στόχο να λάβετε ένα συγκεκριμένο ποσοστό θετικών απαντήσεων. Για σήμερα ο αριθμός που ψάχνουμε είναι το 56%, λίγο πάνω δηλαδή από τους μισούς. Άμα κάποιος το πετύχει ακριβώς, θα πάρει 2 βαθμούς γιατί θα το έχει καρφώσει. Θα ξεκινήσουμε με σένα, Μπέση. Σκέψου μία ερώτηση που θες να κάνεις σε 100 για να πιάσεις κοντά στο 56%. Για να δούμε τι μπορεί να είναι αυτό. Μπορώ να το πω. Φυσικά, μπορείς να την απευθύνεις στους 100. Πόσοι από εσάς είχατε σχέση με κάποιον ή κάποια που οι γονείς σας δεν συμπαθούσαν. Ωραία καθόλου ερώτηση. Καθόλου δεν συμπαθούσαν. Καθόλου. Ωραία ερώτηση, ωραία. Για να δούμε πόσοι είχατε σχέση με κάποιον που δεν συμπαθούσαν οι γονείς σας. Αποτέλεσμα. 58% σχεδόν το κάρφωσε, Μπέση Αργυράκη. 2% απόκληση. Για 2% μόλις δεν το κάρφωσε, πάρα πολύ κοντά στο 56% που ψάχναμε με την εκπληκτική ερώτηση. Ευχαριστώ. Πολύ κλασικό θέμα αυτό, να μπλέκει κάποιος κάποια με κάποιον κάποια και να οι γονείς να είναι σε φάση όχι. Σου έχει τύχει, Μπέση. Παλιά ή τώρα. Ναι, βέβαια, μου έχει τύχει εμένα. Είχα τραυματική εμπειρία στο παρελθόν. Από κάποια σχέση που δεν τη θέλανε οι γονείς μου, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Στο τέλος το καταφέρανε. Σας χωρίσανε. Σας χωρίσανε, αλλά το καταφέρανε γιατί αυτά που μου λέγανε είχαν δίκιο. Τα βρήκα μπροστά μου από αυτό. Βάλτε αυτό. Παρακαλώ μια λεζάντα από κάτω. Μπέση Αργυράκη ανοίγει την καρδιά της και μας μιλάει για το παρελθόν. Ναι, και έτσι είδα ότι είχαν δίκιο και. Οι γονείς μου είχαν δίκιο, γράψτε το από κάτω παρακαλώ. Η Μπέση αποκαλύπτεται τώρα. Βάλτε τα αυτά, μην τα χάνουμε. Ίσως είμαι πολυλογού τώρα, δεν είναι. Έπρεπε να το πω με λιγότερα λόγια όχι, και όχι. Σας κρατάω. Συγγνώμη. Όχι, αυτό ακριβώς θέλαμε από σένα. Θυμήθηκα τώρα το τραύμα μου και εμένα, καταλάβατε. Τραύμα, ήταν... γράψτε το αυτό, ήταν... είναι σημαντικό. Και ξαφνικά είναι η Ζήνα τραυματικό. Αλήθειες με τον Λάμπρο, γράψτε το τραύμα. αυτό τελικά όμως, είδες, είχαν δίκιο λες, ναι, ε. Ναι, δύο φορές μου έτυχε. Δύο φορές. Ναι, και είχαν δίκιο και τις δύο. Θυμάσαι περίπου ηλικία, δηλαδή είναι κάτι το οποίο συνέβη, ας πούμε, ήταν 18 χρονών. Α, ήταν... Εκεί.
Άρα πόσο κράτησε αυτή η μία από τις δύο σχέσεις? Κάτι μήνες ήταν. Και έχω αλλάξει, παιδιά, ήθελα. Είναι, είναι άλλο. Λοιπόν, Ντέση, θέλω να σου το πούμε, είναι εδώ μαζί μας αυτή τη στιγμή. Να φύγουν οι 100. Πάμε. Ντέση, έχεις πακέτο. Πώς θα αισθανόσουν άμα σου λέγα ότι πίσω από αυτόν τον τοίχο βρίσκεται ο ένας από τους δύο? Σοκαριστικά. Λοιπόν, Μιχάλη, σου έχει τύχει να είσαι ο τύπος που δεν θέλουν οι γονείς? Σκέφτεται πολύ. Α, σε κόλλησα να σκέφτεσαι. Αν σε είδαν έτσι όπως είσαι τώρα, σίγουρα θα είχε γίνει. Αγαπώ πολύ την κόρη σας. πιστεύω, ναι. Πιστεύεις, ναι. Όταν ήμουν σε τέτοια ηλικία, είχα μία φίλη που πιστεύω ότι οι γονείς της δεν με συμπαθούσαν, αλλά δεν μου το δείξανε ποτέ. Δεν σου το δείξανε. Ευγενικοί άνθρωποι. Τόλοι. Ναι, έχω υπάρξει. Έχεις υπάρξει και στις δύο πλευρές? Ναι, και στις δύο. Και να μην συμπαθούν οι δικοί μου γονείς, ειδικά η μάνα μου. Και έχω υπάρξει... Δύσκολη μάνα, γράψτε το από κάτω. Ήταν δύσκολο, πολύ. Μπράβο, Τόλι, που μπαίνει, μου αρέσει. Έχω υπάρξει και το αντίθετο, είναι καθόλου, ο μπαμπάς της, δηλαδή, καθόλου. Και τα κατάφερε. Ναι, τα κατάφερε. Τα κατάφερε. Είναι εδώ. Ναι, πίσω από εκείνο το τοίχο. Ο μπαμπάς. Είμαι εγώ. Και θα συναντηθεί με τις μπέσεις στον άνθρωπο. Προχωράμε, παιδιά. Θέλω πολύ δύσκολη αποστολή σας. Θέλω Τόλι να συνεχίσεις εσύ. Mm-hmm. Θυμίζω το νούμερο είναι το 56%. Η Μπέση είναι μόλις 2% μακριά. Ποια είναι η δική σου ερώτηση? Πόσοι από εσάς έχετε ραντεβού και περιμένετε έξω από το μαγαζί, ενώ θα μπορούσατε να πάτε να περιμένετε μέσα? Ωραίο. Για να δούμε. Πόσοι από εσάς το κάνετε αυτό? Από αμηχανία κάθεστε απ' έξω. Γιατί κάθεστε απ' έξω? Με οδοντογιατρό, με γιατρό. Όχι, όχι. Όχι, όχι, ραντεβούμε κάπου. Στο μαγαζί με οδοντογιατρό. Ναι, γι' αυτό λέω, όμως το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Σε ένα εστιατόριο. Α, σε ένα εστιατόριο. Αποτέλεσμα. 62%. Πολύ καλό, αλλά μεγάλη απόκληση συγκριτικά με τη Μπέση. 6% απόκληση. Μπέση, ακόμα είσαι εσύ αυτή που έχει το βαθμό σε αυτή την τώρα το παρακαλώ ενότητα, να χάσει. Αλλά δεν έχει πει την τελευταία του λέξη ο Μιχάλης. Ναι. Ωραία και η ερώτηση. Περιμένεις έξω από το μαγαζί. Δεν μπαίνεις μέσα να κάτσεις. Περιμένεις εκεί τον άλλο. Εγώ το κάνω, το κάνω. Ναι. Περιμένω έξω, περιμένω έξω. Και εγώ το κάνω αυτό. Θα συνεχίσουμε με εσένα, Μιχάλη. Συγκεντρώσου. Πάμε να κάνουμε channel για 56%. Αγαπημένη 100. Mm-hmm. Απευθύνομαι στην ψυχή του Έλληνα τώρα. Μάλιστα, ναι. Πόσοι από εσάς, όταν είστε καλεσμένοι σε σπίτι φίλου και τρώτε, αν κάνετε λεκές στο τραπεζομάντιλο, βάζετε από πάνω το ποτήρι ή πιάτο για να το κρύψετε? Να μην φανεί, Σωστό, για να το καλύψετε. Πόσοι το κάνετε αυτό? Νομίζω θα νικήσεις. Το κάνει, το κάνεις εσύ. Το κάνω. Καλά, όλο. Αποτέλεσμα. 62 και ο Μιχάλης άλλο. 6% απόκληση. Μπέση, παίρνεις το βαθμό. Ευχαριστώ. Δικός. Σας ευχαριστώ. Τέλος καλό, όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά για αυτό το γύρο για σένα, Μπέση. Εξαιρετική ερώτηση, Μιχάλη. Σατανικό σχέδιο να κρύβεις. Ναι. Μετά από κάποιο σημείο, βέβαια, ξεμένεις, έτσι. Δηλαδή, ναι. Έχει κάνει... Και εντάξει, το κάνεις μέχρι μια ηλικία που νομίζω ότι το να λερώσεις ένα τραπεζομάντιλο που είσαι καλεσμένος είναι κακό. Μετά, όταν καλέσεις εσύ ανθρώπους, συνειδητοποιείς ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πλύνεις αυτό το τραπεζομάντιλο. Φυσικά, ναι. Πάμε μετά το πέρας αυτού του γύρου να δούμε και πού μας βρίσκει η βαθμολογία. Τόλις, 6 βαθμοί! Μιλάμε, ξεφύγει ο άνθρωπος. Ακολουθεί η Μπέση με 3 βαθμούς. Και τι σας είπα στην αρχή, ο Μιχάλης με τον 1 βαθμό που πήρε στην πρώτη ερώτηση. Σταθερός εκεί που πάντα είναι. Συνεχίζουμε στην ενότητα που μπορεί να κρίνει τα πάντα. Στο γύρο των ανατροπών. Εκεί που οι βαθμοί μοιράζονται και μπορούν να αλλάξουν το scoreboard. Μιλάμε φυσικά για το Τσίμπα 3. Ναι! Μπράβο, μπράβο. Τσίμπα 3. Και ποιος είναι ο τίτλος του σημερινού Τσίμπα 3? Παρακαλώ. 6 κλασικές καταστάσεις σε αεροπλάνο. Ρωτήσαμε τους 100, μας είπαν διάφορες. Εμείς γράψαμε τις 6 που γουστάραμε πιο πολύ. Αυτές που μας αρέσανε. Και εσείς πατώντας τον μπάζερ, όταν σας πω, θα πρέπει να βρείτε
τις 6 που είναι στον πίνακα. Για κάθε απάντηση παίρνετε ένα βαθμό. Mm-hmm. Αν βρείτε 3, τσιμπάτε σύν ένα βαθμό, 4 σύνολο. Τι κέρια στα μπάζερ. Βή μέσα σε ένα αεροπλάνο. Μπράβο. Φύγαμε. Ναι, Τόλι. Να σε πιάσει κλειστοφοβία. Να σε πιάσει κλειστοφοβία. Για να δούμε. Είναι καλό, αλλά δεν είναι από αυτά που διαλέξαμε. Πάμε σε κάτι άλλο. Μα δεν χτυπάει, έχει χαλάσει. Θα χτυπήσει, μπέσιο, μην ανησυχεί. Ο μπροστινός σου έχει πάει τέρμα πίσω τη θέση και έχει τόσο από την μπροστινή θέση. Ναι, η μύτη σου έχει τόσο από την. Οπότε πρέπει να κάνεις και εσύ πίσω για να το ισορροπήσεις και γίνεται όλη η χειραντόμινο εκτός από αυτό που κάθεται στο τέλος. Γιατί είναι στην πίνη. Ναι, γιατί αυτός έχει τουαλέτα. Ξέρεις τι, για να δούμε. Στρίμωγμα ποδιών. Ναι, είναι αυτό το αλληλοστρίμωγμα που συμβαίνει, που μπορεί να συμβεί και έτσι, μπορεί να συμβεί και έτσι φυσικά. Γενικά είναι μια στριμωγμένη κατάσταση το αεροπλάνο. Πάμε χέρια στα μπάζερ. Φύγαμε. Μπέση. Να ροχαλίζει ο διπλανός σου. Ναι, να ροχαλίζει ο διπλανός σου. Να... και να πέσει πάνω. Δεν ροχαλίζει κανένας κι όμως ροχαλίζει. Είσαι κοντά όμως. Είσαι κοντά. Σκέψου το λίγο. Ναι, Μιχάλη. Μωρό που κλαίει. Μωρό που κλαίει. Για να δούμε. Ε? Όχι, αλλά Μπέση, πάμε να εξερευνήσουμε λίγο το ροχαλιτό και τον ύπνο. Τόλι! Ενοχλητικός διπλανός. Ενοχλητικός διπλανός. Όλο το αεροπλάνο. Εγώ! Ναι, Μιχάλη. Μωρό που ροχαλίζει. Μωρό που ροχαλίζει. Μπράβο, Μιχάλη. Όχι. Μπέση! Να έχει κοιμηθεί κάποιος στον νόμο σου. Ναι! Ήπνος στο νόμο του διπλανού. Αυτό είναι βέβαιο ότι συμβαίνει στο κτέλ. Ήπνος στο νόμο του διπλανού. Το κτέλ συμβαίνει, στο αεροπλάνο συμβαίνει. Και είναι και μεγάλο ερώτημα αυτό το κατά πόσο τον αφήνεις τον άλλον ή τον ξυπνάς. Τι κάνεις εκεί. Δηλαδή τον ξυπνάς. Το λυπάσαι. Αυτό το ξυπνάς όταν αφήσεις και σάλιο. Πότε τον ξυπνάς. Και πώς τον ξυπνάς. Όταν αρχίζει και ροχαλίζει μαζί. Η στιγμή που τον ξυπνάς και αναγνωρίζει ότι τον έχει ξυπνήσει, πόσο αμήχανο μπορεί αυτό. Να είναι. Αυτό. Ή τον ξυπνάς και κάνεις, όχα να ταράξεις το. Κάνεις ένα έτσι. Ένα ολοθά θεατρικό. Εξαρτάται ποιος έχει κοιμηθεί δίπλα σου και σε τι φάση είσαι στη ζωή σου. Ωραία. Γιατί αν είσαι 25 χρονών και έχει κοιμηθεί ένα κορίτσι ίδια ηλικία, αν αφήσει άγιο είναι μπόνους. Σίγουρα. Σχεδόν ανταλλάσσει. Θα κάνει λίγο. Έτσι και ωριακά. Έξι ανώμαλες καταστάσεις αεροπλάνο με τον Μιχάλη Μαθιουδάκη. Μαθιουδάκης μόλις ρούφηξε σάλιο διπλανής. Τέλειο. 15 χρόνια πίσω. Χέρια στα μπάζερ και φύγαμε. Ναι, Τόλι. Να χάνεις τις βαλίτσες σου. Να χάνεις τις βαλίτσες σου. Είναι. Δεν είναι. Είναι και αεροπλάνο, είναι και αεροδρόμιο. Όχι, δεν είναι κάτι. Αεροπειρατεία. Αεροπειρατεία. Κλασικές καταστάσεις. Αλήθεια. Αυτή η κλασική κατάσταση με τους δίδυμους πύργους, παιδί μου. Όχι, δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Ναι, Μπέση. Να είναι ένας δίπλος που να πηγαίνει, έρχεται στην τουαλέτα μέχρι να, που να σου σπάσει τα νεύρα. Αυτός που συνεχώς μπαίνει, βγαίνει, να περάσω λίγο. Ναι, να περάσω, ναι. Συγγνώμη, να περάσω. Ο μπαίνω, στην τουαλέτα, υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτός δεν είναι αναγκαστικό τουαλέτα, αλλά... Όχι, είναι αυτός που σηκώνεται συνεχώς. Σεξ στο αεροπλάνο. Άλλο ένα κλασικό εννοείται. Μετά την αεροπειρατεία. Μετά την αεροπειρατεία πάει μαζί το Mile High Club. Είναι κλασική περίπτωση αυτή. Για να δούμε. Ναι, Μιχάλη. Ο Εσπρεσάκιας. Ο Εσπρεσάκιας. Ναι, είναι αυτός που έχει πάει στην business κατά λάθος και επειδή έχουν εσπρέσο, ζητάει συνέχεια εσπρεσάκια και βλέπει τους από πίσω που είναι στην κανονική και κλείνει και την κουρτινίτσα με μίσο. Ο Εσπρεσάκιας. Ο Εσπρεσάκιας. Ο Τζορτζ Κλούνι του αεροπλάνου. Για να δούμε αν υπάρχει κάποιο τέτοιο. Όχι. Τέλειο θα ήταν. Μπέση, μια κλασική κατάσταση αεροπλάνο. Για πάμε. Μου έχει τύχει. Δώσ' το. Κενά αέρος. Κενά αέρος. Μπράβο, ρε Μπέση. Ναι! Τα κούπα από τα κενά αέρος. Μιλάμε για... Μιλάς για αυτό το κενό αέρος, όμως το μεγάλο, έτσι. Ναι, το μεγάλο, που εγώ εκείνη την ώρα σκέφτομαι και μου έχει τύχει σε ταξίδι. Περνάει σαν κινηματογραφική ταινία η ζωή μου. Οπότε λέω τι θα κάνει τα παιδιά μου χωρίς εμένα, τι θα κάνει ο άντρας μου. Είναι κρίμα γιατί είμαι τόσο νέα, δεν πρόλαβα να ζήσω καταστάσεις που θα ήθελα να ζήσω. Έχω αφήσει αποθυμένα πίσω τη ζωή μου. Τελείωσα. Βάλτε λεζάντα από κάτω. Μπέση Αργυράκη, έχω αποθυμένα. και εκείνο που τρελαίνομαι και κάνω μια αεροπειρατεία. Έχω αποθυμένα και τα κενά δεν είναι μόνο αέρος. Αχ, καλέ Μιχάλη, τι ωραία που τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. 2 βαθμούς η Μπέση, 1 βαθμό έχει ο Μιχάλης. Έχουμε ακόμα 3 καταστάσεις που ψάχνουμε. Για να δούμε.
Φύγαμε. Τόλι. Φλερτ με την αεροσυνοδό. Αχ, από το μυαλό μου το πήρε. Ε? Κι εγώ αυτό ήθελα να πω. Να πεις, αλλά εγώ ήθελα να πω με τον συνοδό. Φυσικά, εντάξει. Ό,τι θέλει ο καθένας. Όχι, όχι, δεν είναι. Αλλά επίσης να πούμε να μην το κάνετε. Δουλεύουν οι άνθρωποι. Φλερτ, είπαμε. Όχι, δεν λέω για σένα. Γενικά, ναι. Έλα, Μιχάλη. Απογοήτευση στο μίνι γεύμα. Αυτό είναι μόνιμο για να δούμε. Ναι, στο μίνι γεύμα απογοήτευση. Ορίστε το, ξέρω εγώ, τι συνήθως το δίνει ένα παστέλι, ξέρω εγώ. Πριν 10 χρόνια είχε φαρφάλες με. Ναι, πριν 10 χρόνια ήταν σεφ και μαγειρεύανε μπροστά σου. Ναι, στην τουρμπίνα. Ναι, στην τουρμπίνα, ναι. Τώρα έχει ένα μπισκοτάκι αυτό. Με γεύση σκόρδο. Αυτό, μπράβο. Με 100% virgin olive oil. Ναι. Στα τέτοια. Και όμως το απολαμβάνει το ανήσυχα. Κάποιοι το τρώνε και σιγά σιγά. Μην το πάνε όλο και είναι λέμαργοι. Μπορεί να πω δύο μαζί. Όχι. Μπορεί να πει δύο μαζί. Α, καλά θα πω. Που απαγορεύεται το κάπνισμα. Αυτό το τρελό. Αυτό το τρελό που απαγορεύεται το κάπνισμα. Μέσα σε ένα σωλήνα. Όχι. Όχι. Τόλι. Αυτή ο τρόπος ομιλίας αυτή σον, ας πούμε, κάπως ομιλία του πιλότου. Του πιλότου. Στην αρχή είναι που σε αυτό που δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Τίποτα, αλλά είναι πολύ ευγενικό. Ομιλία του πιλότου. Γλαφυρό. Η αεροπορική ομιλία του πιλότου. Κανείς. Βέβαια. Βέβαια. Αυτό δεν σ' αρέσει εσένα, δηλαδή. Αυτό που βγαίνει ο πιλότος και δεν καταλαβαίνει. Α, δεν είναι, ναι, θετικό είναι ή αρνητικό. Είναι κλασική κατάσταση. Είναι, είναι απλά μια κατάσταση που δεν καταλαβαίνει. Ωραία, λέει. Και η συνοδός που σου λέει πώς θα βάλεις τη ζώνη. Ναι, αλλά. Γιατί τώρα τα παίρνεις εσύ. Τι. Ναι, και πατάω, το αεροπλάνο που έχει φτερά. Κλασική κατάσταση. Πάμε, κάτι άλλο, για να δούμε. Δύο μας λείπουν, θα σας βοηθήσω λίγο. Κάτι που είναι εκεί είναι πάρα πολύ ελληνικό. Στα αεροπλάνα. Δηλαδή γίνεται κατά βάση από Έλληνες. Ναι, Μπέση! Όταν μπράβο. Προσγειωνόμαστε και χειροκροτάμε όλοι μαζί! Καλά λέμε. Ναι! Μπράβο, προσγείωση! Μπράβο, Μπέση! Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Μπέση, έχεις τρεις βαθμούς, έχεις τσιμπήσει τρία. Ναι. Που σημαίνει ότι πήρες 4 βαθμούς σύνολο. Μπράβο! Τσιμπήσει τρία! Μπράβο, Μπέση! Μπράβο, Μπέση! Τέλειο! Όταν χαίρομαι, κάνω έτσι τα μαλλιά μου, είναι το τικ μου. Α, μπράβο. Okay. Άρα τι έγινε, τελειώσαμε και κέρδισα. Τελειώσαμε αυτό το γύρο. Πήρες 4 βαθμούς, να δούμε και ποιο είναι το 4. Σκορ. Φωτογραφία με ουρανό φτερό, ναι, φυσικά. Αν δεν έχει ταξιδέψει, αν δεν έχει βγάλει φωτογραφία από το παράθυρο. Όλοι. Φυσικά παράξενα πράγματα παντού. Δεν θα γίνονται στα αεροπλάνα ή με τα αεροπλάνα. Αυτό είναι. Πού είναι σκάφο. Πού είναι. Καλή Παναγία που πιστεύω. Ναι, ναι. Καλά, τρελαίνομαι. Έτσι. Ωραία πράγματα. Τι από το φόβο της έχει πάνω της, το πνεύμα. Όχι! Καλά, υπάρχει και παραθυράκι. Ό,τι καλύτερο. Τέλεια, τέλεια. Τέλειο. Πάμε στον τελευταίο γύρο, το γύρο που θα κρίνει τα πάντα, το γύρο τι, μόνο εγώ. Σε αυτό το γύρο μιλάμε για ψυχαναγκασμούς. Πράγματα τα οποία κάνετε και πιστεύετε ότι κάνετε μόνο εσείς. Ήρθε η ώρα να μάθουμε αν τα κάνουν και κάποιοι άλλοι από τους 100. Θα κάνετε ο καθένας και η καθεμία μία ερώτηση με στόχο να λάβετε το μικρότερο δυνατό ποσοστό. Όσο πιο μικρό, τόσο καλύτερο γιατί θα πάρετε 2 βαθμούς. Ψάξτε λοιπόν κάτι περίεργο που κάνετε και πάμε να δούμε αν το κάνουν και κάποιοι από τους 100. Θα ξεκινήσουμε με σένα, Τόλι, και το δικό σου ψυχαναγκασμό. Έχω δηλώσει έντρομος κλοπή αυτοκινήτου μου. Έχω δηλώσει το αυτοκίνητο ότι εκλάπη, ας πούμε. Πήρα τηλέφωνο και είπα μου κάτσε το αυτοκίνητο. Ναι. Έντρομος, το έχω παρκάρει απλά κάπου αλλού. Α, και εγώ τέλειο. Το έχω κάνει. Πολύ καλή. Το έχεις κάνει. Καλά, Μπέση, το έχεις κάνει και εσύ. Μάλιστα. Τέλεια. Ωραία, άρα έχουμε ήδη 2. Τι μόνο εμείς πρέπει να λέγεται. Είμαστε μόνο εμείς από το Just the Two of Us. Που το έχουν κάνει. Λοιπόν, είμαι μόνο εγώ, λοιπόν. Είναι μόνο ο Τόλης ο οποίος έχει δηλώσει κλοπή αυτοκινήτου και μετά κατάλαβε ότι το είχε παρκάρει κάπου αλλού. Για να σας δούμε. Έχουμε ήδη Τόλη και Μπέση. Αποτέλεσμα. 6%! Πολύ καλό! Πολύ χαμηλό!
λουλούδι. Πολύ χαμηλό και πολύ αισιόδοξο για την Ελλάδα. Μπράβο μας. Καλό, καλό. Μπράβο, παιδιά. Πολύ καλό. Είναι τέλειο ότι έχουμε 2 στους 4 εδώ. Που το έχουν κάνει. Και 6% εκεί. Είναι τέλειο. Όντως, πού σου έχει συμβεί, σου έχει συμβεί ενώ πρώτα. Στην Καλυθέα όταν Καλυθέα. Ζούσα. Ναι, ναι, πάρκαρα στο σπίτι μου στην πλατεία Κύπρου. Όχι, έμενα εκεί απλά 8 χρόνια. Και επειδή εκεί μοιάζουν όλα τα στενά, είναι ίδια, ένα πρωί δεν μπορούσαμε τίποτα να το βρω. Ήμουν σίγουρος ότι η παιδιά μου πήραν το αυτοκίνητο. Και το δήλωσε. Ναι, το δήλωσε. Στην Πέση πήγα στο Αλφατά που το είχα. Στη Γλυφάδα. Το είχα παρκάρει στην πλατεία και το ψάχνα έξω από το σπίτι μου. Α. Okay. Είχα πάει την προηγούμενη στα μαγαζιά, αλλά κάπου εκεί κοντά. Είχα πάρει και το αυτοκίνητο μαζί, αλλά το ξέχασα ότι το είχα πάρει και μαζί. Τι? Γύρισα με τα πόδια ναι. Και την άλλη μέρα το πρωί το έψαχνα από και εδώ, από εκεί. Και μετά πήρατε τηλέφωνο στην αστυνομία να πείτε, άκυρο, το βρήκα. Όχι, εμένα ήρθε η αστυνομία. Ναι, ναι, ήρθε. Και, και τους είπα ότι, συγγνώμη, αλλά θυμήθηκα ότι το είχα αφήσει στην πλατεία. Α, άρα το βρήκες, δεν πήρες να πεις, όρε παιδιά, άκυρο, τελικά το έχω. Εγώ δεν είχα πάρει, όχι. Από τη βιασύνη μου. Ωραία. Τέλος, καλό, όλα καλά. Λοιπόν, για εσάς, όχι για την αστυνομία. Πάμε να συνεχίσουμε με εσένα, Μιχάλη. Θέλουμε ένα ψυχαναγκασμό δικό σου για να κερδίσουμε το τόλι που ήταν πολύ χαμηλός, 6%. Αγαπημένη μου 100. Μόνο εγώ έχω ξεχάσει τα εισιτήρια. Δώστε μου μισό λεπτάκι, Μιχάλη, γιατί την Πέση έχει κάτι πάθει. Δεν ξέρω τι έχει πάθει τώρα. Προσπαθώ να σκεφτώ. Κάνει ρησέτη, γυναίκα. Ηρέμησε. Νιώθω ότι έχει πάθει overdose στον εγκέφαλο από ιδέα. Επανέρχεται σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, δεν είναι η ώρα ακόμα, Πέση. Χαλάρωση, θα σε ενημερώσουμε. Μάλιστα. Μιχάλη. Λοιπόν, μόνο εγώ έχω ξεχάσει τα εισιτήρια για το καράβι σπίτι και το έχω καταλάβει τη παλιά που δεν τα. Ναι, με ναι, το που έφτασε στην Μπουκαπόρτα. Στην Μπουκαπόρτα. Με το που έφτασε καράβι, λιμάνι, δηλαδή κατάλαβε ότι έχει ξεχάσει τα εισιτήρια στο σπίτι. Μόνο εσύ. Ναι. Αν είσαι μόνο εσύ. Οκ, okay, για να δούμε. Αποτέλεσμα. 11% ανεβήκαμε 5% πάνω. Μιχάλη, υπάρχει πιο πολύ κόσμο. Ναι, εντάξει, την ώρα που το έλεγα το συνειδητοποίησα. Το κατάλαβε. Δεν είναι τόσο extreme. Δεν είναι, δεν είναι. Είναι αυτό που ξεκινά και τα. Ναι, ναι. Και λε, α νιώσω το σκληρό στην τσέπη μου, α νιώσω. Και κάνει το εισιτήριο. Ναι, 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 το σκληρό το εισιτήριο. Που νιώθεις αυτή τη διαφορά στην. Το χειρότερο είναι ότι είσαι μαζί με κάποιον άλλον και έχει ξεχάσει εσύ τα εισιτήρια. Και λε, όχ, και αρχίζει ο άλλο. Τάπα! Δεν κοίταξες, ε! Εσύ ήσουν μόνος όμως. Ναι, πάντα. Πάντα. Οπότε λες, έχασε 47 ευρώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχει μείνει η Μπέση, η οποία είναι αυτή που μπορεί να νικήσει αυτό το γύρο τον Τόλι με μία έτσι παραξενιά, με κάτι το... Μπέση, να σου πω, άμα είναι να σε ρίχνει τόσο πολύ, άστο βρε παιδί μου. Δηλαδή, σε βλέπω, έχεις προβληματιστεί. Ήρθαμε εδώ για να περάσουμε καλά. Είμαι μεταξύ των δύο. Ωραία. Έχω δύο extreme. Ναι. Ένα λεπτό να σκεφτώ. Σκέψου λίγο. Βάλε και τα δύο έτσι που είχες πριν εδώ. Ναι, ναι. 100. Τέλεια. 100. Είναι μόνο εγώ που βάζω, επειδή το παγωτό δεν μου αρέσει πολύ παγωμένο, το βάζω λίγο στο καλοριφέρ να λιώσει λίγο για να το έχω σε μία ανάμεσα κατάσταση, μεικτή κατάσταση δηλαδή, και να το φάω πιο ευχάριστα. Ωραίο, Μπέση. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ καλή. Άξιζε η πίεση. Είχα και χειρότερο, αλλά είπα να μην το πω γιατί θα με εξευτελήσει. Ποιο είναι το χειρότερο, πες το. Είχα αφήσει την κόρη μου μια φορά στην αυλή του σχολείου γιατί νόμιζα θα πάει ο μπαμπάς της. Και με πήραν τηλέφωνο μετά από 2 ώρες και μου τη φέρανε. Α, τη δήλωσες ότι την κλέψανε? Όχι, παιδί μου. Είχα ξεχάσει πάνω την πάρα. Το αυτοκίνητο όμως το δήλωσε. Το αυτοκίνητο. Η κόρη δεν την έγιασε. Το αυτοκίνητο το δήλωσε. Η κόρη ποιος σχέθηκε, ναι. Και γιατί νόμιζα θα πάει ο μπαμπάς της, καταλάβατε. Άρα αυτή η ερώτηση αλλά θα ήταν, δεν ήθελα είναι να μόνο το πω, γιατί είμαι πάρα πολύ δίκαια και επειδή αυτή δεν θα είχε 0%, γιατί κανένας άλλος δεν θα το έχει κάνει αυτήν την αφηρημάδα, είπα να πω κάτι γιατί είμαι δίκαια απέναντι στους αντιπάλους μου. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Και καλά έκανες. Wow. Και ήταν και πολύ ωραία ερώτηση. Wow. Για το παγωτό. Πάμε να δούμε. Είναι μόνο η Μπέση η οποία βάζει το παγωτό λίγο στο καλοριφέρ για να φτάσει στη σωστή έτσι, θερμοκρασία. Δεν πιστεύω να θυμηθούν όλοι ότι αφήσαν το παγωτό στο καλοριφέρ τώρα. Αποτέλεσμα.
6%! Ισοπαλία σε αυτό το γύρο που σημαίνει ότι θα κριθούν όλα από την τελική κατάταξη. Πάμε να τη δούμε! Τόλης και πέσει! Ισοπαλία δεν έχει ξαναγίνει! Δεν έχει ξαναγίνει αυτό! Δύο νικητές σε ένα επεισόδιο, μα τι μαγικές στιγμές! Ζούμε εδώ στους 100! Νιώθω κι εγώ ξεχωριστό! Ναι! Καταπληκτικό, επίσης, Μαθιουδάκης, 2 βαθμούς, δεν έχει ξαναγίνει αυτό! Δηλαδή... Αυτό σας έχει ξανατύχει εδώ. Μόλις είπα, δεν έχει το ξαναγίνει. Το έχει πει 3 φορές, δεν έχει ξαναγίνει. Παιδιά, και για όσοι δεν το καταλάβατε, 2 νικητές στο ίδιο επεισόδιο δεν έχει ξαναγίνει. Οπότε θα ξανάρθουμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Άμα ξανάρθετε και γίνει, θα έχει ξαναγίνει. Αυτό σημαίνει ότι θα βγάλετε μαζί έναν οσκαρικό, έτσι, επικό λόγο για την νίκη σας. Η κάμερά σας είναι εκεί. Θα αλλάξω και λίγο τα φώτα, έτσι, για την πάση. Κάνε λίγο ατμόσφαιρα. Για πάμε, είστε οι νικητές. Είμαστε και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους 100 για όλη αυτή τη βοήθεια, τη στήριξη. Ναι. τον ψυχαναγκασμό μου να ευχαριστήσω. Που με έφερε νικητή με αυτό το 6%. Μπέση, θες να ευχαριστήσει κάτι εκτός από το χρανίο που χαϊδεύει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους 100. Θέλω να ευχαριστήσω τα 10 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν... Κάτσε καλέ. Που με έχουν... Που βλέπουνε. Και τους 300 σπαρτιάτες. Που με ακολουθούν τόσα χρόνια και με υπομένουν στο επάγγελμα που κάνω. Τους 3.000 ασφαλισμένους μου, γιατί είμαι και ασφαλίστρια. Φυσικά. Ευχαριστώ τον Θεό που με έκανε συμπαθητική. Ευχαριστώ τη μάνα μου και τον πατέρα μου, τον άντρα μου και τα 2 μου παιδιά. Γεια σου, Άγγελε, στην Ελβετία. Γεια σου, Ευελίνα, στο σπίτι που βλέπεις. Και γενικά, μια ευχαρίστηση έχω μέσα μου. Και γλυφαδιώτες, γλυφαδιώτες. Που είμαι εδώ και πέρασα όνειρο. Ναι, ρε Μπέση. Καλύτερος λόγος ever. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, πάμε και σε κάποιον από τους 100. Άγγελε, δώσε μας το δικό σου κλείσιμο. Μετά από όλα αυτά, το στοιχειωμένο σπίτι σας πείραξε. Έτσι, μπράβο. Ένα χειροκρότημα. Τόλη Παπαδημητρίου, ευχαριστούμε. Μπέση Αργυράκη, Μιχάλης Μαθιουδάκης. Μεγάλο ευχαριστώ στους 100 και σε εσάς που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα και ξενυχτήσατε μαζί μας. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!